Καλώς ήρθατε σε ένα πεντανόστιμο επεισόδιο στην υπαίθρια μεριά του στούντιου μου. Σήμερα θα σας κάνω το πιο λαχταριστό hot dog mac and cheese που έχετε φάει ποτέ σας. Όλα στην πισταριά της Ναπόλεων, θα κάνουμε στο sizzle zone το mac and cheese έτσι κρεμώδες, έτσι όπως πρέπει. Θα ψήσουμε στην εντέλεια στο μαντέμι μας τα λουκάνικα και τα ψωμάκια μας και θα γίνει ένας κακός χαμός. Πρώτο βήμα ποιο είναι, φανταζεστε, θα ξεκινήσουμε με το mac and cheese. Κατσαρόλα. Ανοίγουμε το sizzle zone να ζεσταίνεται. Κοφτό μακαρονάκι. Γενικώς όταν κάνουμε mac and cheese τι θέλουμε. Θέλουμε κάτι, ένα ζυμαρικό κοντό με τρύπα για να μπει μέσα όλη αυτή η κρέμα που θα κάνουμε με τα τυράκια μας και το γάλα. Τώρα, νεράκι κρύο που ίσα ίσα θέλουμε να τα σκεπάσει, όχι παραπάνω, κοιτάξτε εδώ, τόσο. Γιατί θέλουμε να το τραβήξει το ζυμαρικό μας, να αρχίσει να βράζει και να αρχίσει να βγάζει το αμυλό του. Άρα, πάμε κατευθείαν πάνω στην φωτιά. Και πάμε τώρα να ανοίξουμε την ψισταριά μας, να προθερμαίνεται. Έχουμε βάλει το μαντέμι μας μέσα, γιατί θα κάνουμε εδώ και τα λουκάνικα και τα μπέικον και όλα μας. Κλείνουμε, προθερμαίνουμε την ψισταριά μας 250 βαθμούς, χαμηλώνουμε στο μέτρο τους δύο καυστήρες και αφήνουμε στο δυνατό τους καυστήρες που είναι κάτω από το μαντέμι μας. Άρα, περιμένουμε να προθερμαθεί το μωράκι μας, ψήνουμε το mac and cheese και γυρνάμε σε πολύ λίγα λεπτά για να συνεχίσουμε. Το mac and cheese προχωράει. Το μαντέμι μας έχει αρχίσει να ζεσταίνεται και πάμε να κάνουμε προετοιμασία για τα λουκάνικα. Λουκάνικο χωριάτικο, χαράζουμε ελαφρώς. Κοιτάξτε, εδώ, γιατί θέλουμε να βγάλει και τα λιπαρά του και να ψηθεί πιο γρήγορα. Και εννοείται θέλουμε και μπέικον σε αυτή τη συνταγή. Γιατί όταν κάνεις μια βρωμιά, κάνει την ολοκληρωμένη. Ελάχιστο λάδι, ίσα ίσα, 2-3 κουταλιές της σούπας. Και πάμε. 4 λουκανικάκια. Αυτό είναι. Να πάρουν το λαδάκι, το βλέπετε. Και μπέικονάκι. Μία φετούλα περίπου για κάθε hot dog. Οχ, αυτός ο ήχος. Τόσο. Χαμηλώνουμε τους δίπλα καυστήρες όπως είπαμε και περιμένουμε να πάρουν πολύ ωραίο χρώμα και το λουκάνικο και το μπέικον μας. Κοιτάξτε εδώ. Κοιτάξτε εδώ, σιγά-σιγά να χυλώνει. Σχεδόν έχει πιει όλο το νεράκι, το βλέπετε. Έχει βγάλει όλο το άμυλο το ζυμαρικό μας. Και τι πάμε να κάνουμε τώρα. Πάμε να συνεχίσουμε με υγρασία. Γιατί το ζυμαρικό μας είναι ομό ακόμα. Γάλα βαπορέ. Θα το βάζουμε σιγά-σιγά για να δούμε μέχρι πού θα φτάσει το βράσιμο του ζυμαρικού μας. Θέλουμε να έχει ψηθεί, αλλά να είναι και al dente. Το mac and cheese μας έχει τραβήξει, κοιτάξτε εδώ, όλο το γάλα μας. Λοιπόν, εδώ έχουμε κλείσει το sizzle zone μας, το κρατάμε στην άκρη και πάμε μέσα. Τυρί τσένταρ, μπολικό, μην μου το λυπηθείτε. Μουστάρδα απαλή ή αν σας αρέσει πικάντικη, μια χαρά. Και εννοείται αλάτι και πιπέρι. Και το αφήνουμε λίγο να πάρει θερμοκρασία το τυρί μας και πάμε να γυρίσουμε τώρα στα λουκάνικα και στα μπέικον μας. Οπ! Μπέικονάκι έξτρα τραγανό. Κοιτάξτε εδώ. Θέλουμε στην ουσία να το κάνουμε πούδρα. Να κρυώσει πολύ καλά και να το ψιλοκόψουμε να είναι τραγανό. Γι' αυτό το φτάνουμε στο όριο. Να πάρει ωραίο χρωματάκι. Είμαστε σε 2 λεπτά πανέτοιμοι. Πάμε να ασχοληθούμε λίγο με το mac and cheese. Θες? Πάμε. Το είχαμε αφήσει λίγο το τσένταρ να λιώσει και ανακατεύουμε. Στον αυτόματο πιλότο, χωρίς μπεσαμέλ, χωρίς τίποτα. Αυτή τη συνταγή εννοείται μπορεί να την κάνετε οποτεδήποτε θέλετε. Και σκέτη τρώγεται υπέροχα. Με λίγο μπέικον ή σκέτο ακόμα, μόνο με τυράκι. Εδώ είμαστε σχεδόν έτοιμοι. Τα αφήνουμε πίσω στην άκρη να μείνουν ζεστά. Και πάμε να ασχοληθούμε λίγο με τα ψωμάκια μας. Τα ψωμάκια το μόνο που θέλουμε είναι να τα ζεστάνουμε ελαφρώς. Μισό λεπτάκι από την κάθε πλευρά. Είναι παρείστικη συνταγή, παιδιά, που παίρνεις και βάζει ο καθένας ό,τι θέλει μέσα. Ψήνεις ψωμάκια, λουκάνικα, mac and cheese, κάνεις και διάφορα toppings. Μπορεί να βάλεις bacon, να βάλεις μέσα παστράμια, ό,τι θέλετε. Τα αφήνετε στην άκρη και ο καθένας συνθέτει το δικό του hot dog. Τι καλύτερο. Bacon, το είδατε. Το άφησα να κρυώσει και έχει γίνει τέρμα τραγανό. Και πάμε να το ψιλοκόψουμε. Κοιτάξτε εδώ, ακούτε. Δεν θέλουμε λίγο σαλάτα μαζί με τον μπέικον. Να βάλουμε μαϊντανό. Λίγο μαϊντανό.
και μου ανακατεύεται το μπέικον μαζί με το μαϊντανό. Να γίνει μια τύπου μπέικονάτη γκρεμολάτα. Ψωμάκι. Λουκάνικο. Μπορεί να βάλετε και μαγιονέζες μέσα και έτσι από ό,τι σας αρέσει εννοείται. Νομίζω είναι ήδη αρκετά βαρύ με αυτά που σας έχω δώσει. Και πεντανόστιμο, άρα δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Mac and cheese. Και τώρα. Ήρθε η ώρα. Το βλέπετε. Το βλέπετε. Είναι λίγο flat, σε χρώματα. Τώρα δεν είναι. Make junk food, no war. Πάμε να κάνουμε ένα δεύτερο. Λουκάνικο. Mac and cheese. Το mac and cheese είναι κρεμώδες, το λουκάνικο είναι έτσι καπνιστό και ωραίο και λιπαρό. Έχεις βάλει από πάνω το bacon με το μαϊντανό που σε ξεγελάει ότι νομίζεις ότι είναι και λίγο σαλάτα. Δεν υπάρχει. Αλήθεια. Φτιάξτε αυτό το hot dog mac and cheese και θα με θυμηθείτε. Αφήστε σχόλια κάτω από αυτό το βίντεο. Πείτε μου με ποιο θα το μοιραζόσασταν. Και γράψτε μου δες τι θέλετε να δείτε στα επόμενα επεισόδια. Φιλάκια πολλά, θα προσέξετε τον εαυτό σας και καλά μαγειρέματα, παιδιά. Στην υγεία μας.